Λοιπόν, είχαμε από χθες την ανακοίνωση για το ποσό που θα διατεθεί στους Δήμους της χώρας για την αβαγοσωστική κάλυψη. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικού Στέλιου Πέτσα, περίπου 7 εκατομμύρια θα αξιοποιηθούν για την αβαγοσωστική κάλυψη στους Δήμους της Ελλάδας. Και θέλω σε αυτό το σημείο, πριν δούμε αναλυτικά τα ποσά για ορισμένους από τους Δήμους της Κρήτης, να αναφέρω ότι όπως είπε και ο Υφυπουργός Στέλιος Πέτσας, στόχος είναι να στηριχθούν οι Δήμοι, να ενισχυθεί το αίσθημα της ασφάλειας και να προστατευθεί η ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη κάρτα. Μεταξύ άλλων. Βέβαια. Μεταξύ άλλων, θα δούμε. Για παράδειγμα, για το Ηράκλειο, στο οποίο βρισκόμαστε εμείς, 14.782 ευρώ για την αβαγοσωστική κάλυψη. Ενώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι στον Αποκόρονα Χανίων, που είναι το μεγαλύτερο ποσό που εμφανίζεται σε αυτή την κάρτα, είναι 138.727 ευρώ. Θα τα αξιοποιήσουν λοιπόν οι Δήμοι για την αβαγοσωστική κάλυψη. Στην επόμενη κάρτα. Θα αφήσουμε τελευταία τη Χερσόνησο και θα δούμε ότι τα ποσά εδώ είναι αρκετά υψηλά. Για παράδειγμα, έχουμε τον Πλατανιά Χανίων με 170.400 ευρώ, το Ρέθυμνο με 172.496, ενώ στη Χερσόνησο 232.378. Ο Δήμος Χερσονήσου, ωστόσο, ότι και πολύ εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα έχει από τα ταμεία έτσι, του Δήμου αξιοποιήσει ποσό για να τοποθετήσει ναυαγοσώστες σε παραλίες. Πιο νωρίς ακριβώς, μιας και ήδη οι τουρίστες έχουν φτάσει στην περιοχή και όπως φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρήματα είναι καλοδεχούμενα από τους Δήμους, καθώς περιμένουμε μεγάλο όγκο επισκεπτών και αυτό που και οι ίδιοι και ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας ανέφερε είναι ότι πάνω απ' όλα προέχει ανθρώπινη ζωή και αυτός είναι και ο λόγος που δίνονται σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Συνολικά στην Κρήτη θα έχουμε περίπου 1,3. 1,3. Σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, Εύη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αναφέρθηκε στη Χερσόνησο. Πάμε στη Χερσόνησο να συναντήσουμε τον κύριο Μανώλη Ανιφαντάκη. Παραμένουμε στο θέμα. Είναι αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών στο Δήμο Χερσονήσου. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο σχεδιασμός του Δήμου σας στο μέτωπο της ναυαγοσωστικής κάλυψης πώς κυλά? Προς το παρόν ομαλά. Ο Δήμος Χερσονήσου, δείχνοντας την ευαισθησία του για τη ζωή του κάθε πολίτη, ήδη έχει ξεκινήσει την αβαγοσωστική κάλυψη από, σε ορισμένες παραλίες βεβαίως, από την 1η Μαΐου. Από 1η Ιουνίου θα υπάρχει κάλυψη σε όλο το μήκος, σε όλη την ακτιογραμμή του Δήμου μας. Προσπαθούμε και ευελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι 1η Ιουνίου. Μάλιστα, εντάξει, υπήρξε ένας προβληματισμός στις τάξεις της αυτοδιοίκησης και πέρυσι και φέτος. Υπάρχουν κάποια κενά, πιστεύετε, τα οποία ίσως στο μέλλον πρέπει να καλυφθούν, κυρίως στο μέτωπο της ενίσχυσης και της κρατικής χρηματοδότησης? Βεβαίως. Η ενίσχυση θα πρέπει να σταθεροποιηθεί για τα επόμενα χρόνια και να αυξηθεί. Η επιχορήγηση που πήραμε και πέρυσι και φέτο μπορεί να είναι φέτο μειωμένη, αλλά δεν πάβει να είναι μια σωστή κίνηση, βοήθεια, ένεση, όπως θέλετε πες το, προς τα οικονομικά του Δήμου. Ευελπιστούμε ότι το ποσό που θα χρειαστεί ο Δήμος Χερσονήσου για την κάλυψη του ναυαγοσωστικού όλη τη σεζόν, που θα είναι ένα ποσό γύρω στους 450 με 500 χιλιάδες, θα καλυφθεί με έσοδα από τις παραχωρήσεις που έχουμε προχωρήσει σε τμήματα Αιγιαλού. Σε ποιες παραλίες? Ότι ότι θα έχουμε μια σεζόν πολύ καλή, χωρίς τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια. Κοινή απορία, σε ποιες παραλίες του Δήμου σας θα τοποθετηθούν ναυαγοσώστες? Σε ποιες παραλίες του Δήμου προβλέπετε η τοποθέτηση ενός ναυαγοσώστη? Πολλές παραλίες. Ναι, συνολικά. Συνολικά 32 παραλίες. Οργανωμένες παραλίες βέβαια. Ναι, κουβεντιάζομαι για παραλίες. Ναι. Οργανωμένες. Τα κριτήρια για να συμπεριληφθεί μια παραλία στην ναυαγοσωστική κάλυψη ποια είναι? Εξαρτάται από τον αριθμό των λωμένων στη συγκεκριμένη θέση κατά το προηγούμενο έτος. 300, αν δεν κάνω λάθος, 300 πολίτες ημιρεσίως σε συγκεκριμένες παραλίες. Όταν ξεπερνάει τον αριθμό των 300 ατόμων η παραλία,
όταν λέμε τώρα παραλία, εννοούμε ένα μήκος γύρω στα 300 με 400 μέτρα, τότε θεωρείται πολύ σύχναστη. Μάλιστα, αναφορικά με το ωράριό τους, ποιο θα είναι? Το ωράριο 10 με 6. Είναι 10 με 6. Και βέβαια κάθε χρόνο και στη Χερσόνησο υπάρχουν περιστατικά όπου απαιτείται η άμεση επέμβαση ενός δαβαγοσώστη. Βεβαίως. Και είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα που έχουμε ελαχιστοποιήσει. Τα περιστατικά, τα ατυχήματα και τα συμβάντα. Τους κυνηγουμούς, τα περιστατικά, ναι. Μάλιστα. Γιατί σαν περιστατικά υπάρχουν, πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι να μπορούμε να προστατεύσουμε τους δημότες που έχουν ανάγκη από κάποια βοήθεια. Μάλιστα, αντιδήμαρχε, μια κακοκαιρία. Τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε βέβαια να μειωθούν στο να ελάχιστο τα συμβάντα αυτά που μας προβληματίζουν και απαιτείται και η επέμβαση να βαγωσώστη από τη μία και από την άλλη να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να βαγωσώστη θα υπάρξει, αλλά αν δεν προβλέπεται και αν οι συνθήκες δεν είναι ομαλές, δεν πρέπει ούτε να μπούμε στη θάλασσα, ούτε να κολυμπήσουμε. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Είμαστε ένας δήμος που τα έσοδά του είναι καθαρά από τον τουριστικό, οπότε πρέπει να προσέξουμε αυτό το κομμάτι. Και να είστε σίγουροι ότι όποιοι επισκέπτες προτιμήσουν, που πιστεύω να είναι αρκετοί φέτο το Δήμο Χερσονήσου, να είστε σίγουροι ότι θα έχουν την ασφάλεια που προβλέπετε όσον αφορά τη... Η κίνηση πάντως στην περιοχή σας έχει ξεκινήσει άκρως ικανοποιητικά. Έχει ξεκινήσει, ναι. Δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίνουμε προς το παρόν. Μάλιστα. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ξεκίνησε λοιπόν η κάλυψη ναυαγοσωστική στο Δήμο Χερσονήσου. Είδαμε και τα ποσά αναλυτικά.